Αλλά όμως αυτό φαίνεται σύν το χρόνο. Ο άνθρωπος κουράζεται. Γι' αυτό βλέπετε νέους ανθρώπους να εμφανίζουν συμπτώματα κόπωσης. Νέοι άνθρωποι είναι κουρασμένοι. Είχε ένα παιδάκι που ήρθε να εξομολογηθεί. Του λέω, κάνεις την προσευχή σου το βράδυ? Όχι, μου λέει, δεν την κάνω. Γιατί δεν κάνεις την προσευχή σου το βράδυ? Είμαι πολύ κουλασμένος. Εγώ δεν κατάλαβα τι μου είπε και νόμισα κολασμένος. Λέω, κύριε, λες, ποιος του είπε του μωρού τέτοια κουβέντα? Λέω, τι είσαι? Είμαι κουλασμένος. Ύστερα κατάλαβα ότι... Λέω, του τι κάνεις και είσαι κουλασμένος το βράδυ? Λέει μου, παίζω PlayStation. Για πόση ώρα παίζεις για μου PlayStation? Λέει μου, 1,5-2 ώρες. Και με αφήνει η μάμα μου απέξω και παραπάνω. Μάμα, παίζεις PlayStation 2 ώρες, σίγουρα θα έχεις όρεξη να κάνεις την προσευχή σου και να είσαι και κουλασμένος. Αν είσαι και μεγάλος, να είσαι και κολασμένος. Και τι κάνεις στο PlayStation? Μα κάτι, θα ξέρετε βέβαια εσείς, φαντάζομαι. Κάτι σκοτώνουν, κάτι το κίνητα, κάτι δέντρα, κάτι πράγμα, δεν ξέρω κι εγώ, δεν έχω δει, μια φορά έχω δει νομίζω. Τέλος πάντων, δεν καθαρίζει ο νους τον ανθρώπο. Και ρωτώ και κάποια παιδιά τώρα, ας πούμε, λέω πόση ώρα, έτσι παιδάκια δηλαδή, έφηβους, πόση ώρα κάθεσαι στον υπολογιστή, ακούς κάτι ώρες, 5 ώρες, 7 ώρες, 9 ώρες. Και λες, Παναγία μου, μα δηλαδή είναι δυνατόν ένας άνθρωπος τόσες ώρες να κάτσει στον υπολογιστή και να μην διαλυθεί? Όχι, λέει, μου αρέσει και πάρα πολλά. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα λειτουργεί σαν το ναρκωτικό. Πόσο το παίρνεις, σου αρέσει, ας πούμε. Έτσι κατάλαβα. Σου αρέσει, το θέλεις, αλλά όμως χωρίς να καταλάβεις, σου σκοτώνει τον νου σου, τον εγκέφαλό σου. Διότι δεν είναι δυνατόν να σε ξεκουράζει. Εγώ ευτυχώς δεν ξέρω από αυτό το πράγμα, ούτε και έχω, αλλά οι άλλοι πατέρες έχουν και ξέρουν. Καμιά φορά λοιπόν, άμα θέλω να δούμε κανένα νέο εκκλησιαστικό, τώρα έχει και κάτι πράγματα, κάτι σελίδες εκκλησιαστικές, θέλουμε να δούμε, ξέρω εγώ, αν έγινε μια χειροτονία, αυτό, βάρτε το να δούμε. Μας πιάνει και η ιστορία, δεν δούμε και το παρακάτω και το παρακάτω, δηλαδή κανένα μισάωρο. Στο μισάωρο ζαλίζομαι, δεν μπορώ άλλο, λέω, κάνει κλείστε το, δεν μπορώ, κουράστηκα. Κουράζεσαι, πόση ώρα να βλέπεις? Και σκέφτομαι, πόση ώρα να βλέπουν αυτά τα παιδιά και τι βλέπουν? Όχι μόνο το πόση ώρα βλέπουν, αλλά και το τι βλέπουν συνεχώς μέσα σε αυτά όλα τα δίκτυα που υπάρχουν μέσα στο διαδίκτυο. Και αυτό θα σας ανακοινώσω και μια μελέτη που θα γίνει, ξέρω εγώ, μια διάλεξη σε μια ενορία. Άρχισαν πλέον να ανησυχούν και οι επιστήμονες, διότι όχι μόνο εγκλήματα μπορούν να γίνουν, αλλά πάνω από αυτό το νους του ανθρώπου κουράζεται η ψυχή του. Δεν μπορεί να βλέπει συνέχεια. Και ξέρετε, όπως παιδιά, κάθε πράγμα που είναι φυσικό, ακόμα και ο ήχος, ο φυσικός ήχος, σε ξεκουράζει. Κάτσε, ας πούμε, και άκουσε τον ήχο της θάλασσας. Άκουσε τον ήχο ενός ποταμού. Άκουσε τον ήχο του δέντρου, του δάσους. Ακόμα και οι βροντές και οι αστραπές. Και αυτές σε χαροποιούν. Τουλάχιστον εμένα έτσι με χαροποιούν. Αν ακούω βροντές και αστραπές, χαίρομαι πάρα πολύ. Φτάνει να μένει μέσα στο αεροπλάνο. Να είμαι στο κελί μου. Λοιπόν, επειδή είναι φυσική ήχη, δεν μας κουράζουν. Ενώ βάλε, ξέρω εγώ, στο μαγνητόφωνο ένα αειδόνι να σου κάνουν υπό το μαγνητόφωνο, ένα σου πάει σαν νεύρα σου. Ενώ αν ήταν πραγματικό δεν θα σε κούραζε. Κάθε πράγμα που είναι φυσικό δεν κουράζει τον άνθρωπο. Τον ξεκουράζει. Και τον βοηθά, ξέρω εγώ, να νηστάξει, να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί. Ενώ κάθε πράγμα που είναι τεχνητό, αυτό σε κουράζει. Και δεν σε αφήνει να ξεκουραστείς και σε ταλαιπωρεί. Και δεν σε αφήνει να κοιμηθείς κιόλας. Λες, ρε παιδί μου, να πάει να κοιμηθείς, ρε παιδί μου. Να πάει να κοιμηθείς. Τον ύπνο τον έδωκε ο Θεός εις ανάπαυση της υγιής των ανθρώπων, λέγει η Γραφή. Τον έδωσε ο Θεός τον ύπνο στον άνθρωπο
για να αναπαύεται ο άνθρωπος, να ξεκουράζεται. Ξεκουράζεται το νους του ανθρώπου. Αν μπορεί να ξυπνά ο άνθρωπος και να έχει καθαρό νου, να μπορεί να προσευχηθεί, να μπορεί να διαβάσει, να μπορεί να σκεφτεί, να μπορεί να λειτουργήσει με νυφαλιότητα. Ένας νους κατακουρασμένος, γεμάτος ειδήσεις, γεμάτος πληροφορίες, γεμάτος εικόνες, γεμάτος πράγματα, πράγματα, πράγματα συνέχεια, μια καταιγίδα, ένας βομβαρδισμός πραγμάτων. Όλο αυτό το πράγμα που λέει και εδώ ο Άγιος Νικόδημος θα σου κάνει τον νου σου, λέει, αδύνατον. Θα σε ζαλιστείς, δεν θα μπορείς να βρεις άκρα. Θα μου πεις όμως τώρα, εντάξει πάτερ μου, καλά είναι αυτά που λες, τα ξέρουμε, τα καταλαβαίνουμε. Ζούμε όμως μέσα στον κόσμο, στην εποχή μας, τι θα κάνουμε. Πρέπει να μπούμε στο διαδίκτυο, να βρούμε, ξέρω εγώ, τα εμπορεύματά μας, να βρούμε τους πελάτες μας, να είναι δουλειά μου, ξέρω εγώ τι μπορεί να, ξέρω τι μπορεί να γίνει εκεί μέσα. Σίγουρα, όταν κανείς το χρησιμοποιεί, έστω και εξαντλητικά, δηλαδή όταν ένας άνθρωπος εργάζεται κάθε μέρα και είναι μπροστά σε μια οθόνη 8 ώρες την ημέρα, 10 ώρες, εργάζεται βέβαια, είναι δουλειά του ανθρώπου αυτή. Ταλαιπωρείται, σίγουρα κουράζεται, αλλά νομίζω ότι επειδή αυτά δεν βλάφτουν και την ψυχή του ανθρώπου, απλώς είναι ειδήσεις, είναι η δουλειά του τέλος πάντων, πράγματα της δουλειάς, αδιάφορα και ουδέτερα πράγματα, μπορεί κανείς με μια ξεκούραση ακόμα και φυσιολογική, πήγαινε κοιμήθου, ξεκουράστου, κάμε έναν περίπατο, ξέρω εγώ, κάμε κάτι που να σε ξεκουράσει και ξεκουράζεται κανείς. Ενώ τα άλλα όλα κουράζουν γιατί έχουν μέσα και ψυχικές έτσι διαταραχές, αλλοιώνουν την ψυχή του ανθρώπου. Όταν ακούσει ο άνθρωπος και όταν δει πράγματα άσχημα, αλλοιώνει την ψυχή του.